Με την κάρτα βαθμών Garden Fly κερδίστε αεροπορικά εισιτήρια, ταξιδιωτικά πακέτα και διαμονές σε ξενοδοχεία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση από τη financialmirror.tv. Πρόσθετα κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων θα χρειαστούν οι κυπριακές τράπεζες για να οχυρωθούν από τους κραδασμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν οι κίνδυνοι από τη μεγάλη έκθεση των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα ακίνητα. Αυτό εκτιμάται ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του για τη σταθερότητα του κυπριακού χρηματοοικονομικού συστήματος. Τονίζει ότι οι κίνδυνοι είναι τόσο μεγάλοι ώστε να επιβάλλουν τη διατήρηση των κεφαλαίων των τραπεζών πάνω από τα κατώτερα επιτρεπτά όρια και τη μη παραχώρηση μερίσματος. Επίσης, μειώνει με ανησυχία το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος, που είναι περίπου επταπλάσιο του κυπριακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, καθιστώντας δυσκολότερη τη στήριξη των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση ανάγκης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανησυχεί γιατί μεγάλο μέρος του ενεργητικού των τραπεζών έχει διοχετευτεί τα τελευταία χρόνια στη δανειοδότηση ακινήτων. Αν και οι κυπριακές τράπεζες έχουν καταφέρει να αποφύγουν τις κακοτοπιές της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ορισμένες έμμεσες επιδράσεις έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές, ιδίως η φθορά στην ποιότητα των πιστωτικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών προς το τέλος του 2008. Μεγάλα χτυπήματα συνεχίζει να δέχεται ο κλάδος αυτοκινήτων, με την ψαλίδα των πωλήσεων να παραμένει μεγάλη παρά τις προσφορές των εισαγωγείων και τις έντονες καμπάνιες προβολής των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, οι εγγραφές ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν τον Οκτώβριο στις 2.589 σε σύγκριση με 4.156 που ήταν τον Οκτώβριο του 2008, καταγράφοντας πτώση 37,7%. Το Σεπτέμβριο η μείωση ενήλθε στο 40,1% με βάση τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Eurostat στις 27 Οκτωβρίου. Τη διετία 2009-2010 η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με τις φθινοπορεινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μετά την Πολωνία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης. Ο κ. Σταυράκης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, τόσο το 2009 όσο και το 2010, η Κύπρος θα έχει χαμηλότερο έλλειμμα και δημόσιο χρέος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, ενώ το ποσοστό ανεργίας στη διετία 2009-2010 θα είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της Βρετανικής οικονομίας, προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο πληθωρισμός πιθανόν να ξεπεράσει το 2% το 2012, ακόμα και αν αυξηθούν τα επιτόκια από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στην τριμηνία έκθεσή της, την οποία έδωσε σήμερα σε δημοσιότητα, η Τράπεζα της Αγγλίας υποδηλώνει ότι η Βρετανική οικονομία ξεκίνησε να αναπτύσσεται και πάλι και δεν αναμένεται να βυθιστεί σε νέα ύφεση. Την προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα επέκτηνε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων στα 200 δισεκατομμύρια στερλίνες, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομία της χώρας θα ανακάμψει σταδιακά. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που επιλέξατε τη financialmirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.